Mad Radio is the one. 106,2. Η νούμερο 1. Έλα, επιλογή. Γεια σας, γεια σας! Καλώς ήρθατε στο MAD TV και στο Fit Me Up. Είμαι η Βιρνία Δικιούλια και θα είμαι μαζί σας για την επόμενη ώρα για να μιλήσουμε για γυμναστική, για είδη προπόνησης, για διατροφή και όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε και εσείς με φανταστικούς καλεσμένους πάντα στο πλευρό μας. Και σήμερα έχουμε μία γυμνάστρια που τη γνωρίζετε όλοι σας, είτε από το Survivor, είτε από τη Φάρμα, είτε από την τηλεόραση. Την ξέρετε και να υποδεχτώ εδώ στο πλευρό μου την Ειρήνη Κολυδά. Χαίρετε. Αφίεση όμως, όχι αθλητική, γιατί... Γυναικάρα! Ποιος μιλάει, Δεν μπορώ, παιδιά, εντάξει. Θεά, μπορείς να καθίσεις, Ειρήνη. Α, πολύ αναπαυτικό. Σ' αρέσει. Ωραίο είναι. Ειρήνη, τι κάνεις, σε τι φάση πετυχαίνουμε. Με πετυχαίνει σε μια πάρα πολύ καλή φάση, ηρεμία στη ησυχία. Όταν με παίρνουν οι φίλες μου τηλέφωνο και με ρωτάνε, Ειρήνη, τι κάνεις, λέω, είμαι ήσυχη. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, το να είσαι ήσυχος όλη μέρα. Το πιο σημαντικό. Και να μην έχεις σκαμπανεβάσματα, γιατί είναι δύσκολα γενικά να συμβαίνει αυτό. Από δουλειά είμαι οκ, είμαι χαλαρή και εκεί, έχω επιλέξει να είμαι χαλαρή και εκεί. Γενικότερα βιώνω μια φάση χαλαρότητας εδώ και τουλάχιστον ένα χρόνο. Τεράστιο προνόμιο, ναι, να έχεις επιλέξει να είσαι χαλαρή. Ναι, είσαι τυχερή. Νιώθω. Κάθε μέρα ξυπνάω και λέω, Παναγιά μου, ευχαριστώ. Είμαι τυχερή. Μπορώ και το κάνω. Σε χαίρομαι να το ξέρεις. Θα έρθω λίγο στη γυμναστική. Θέλω να μου πεις πώς μπήκε η γυμναστική στη ζωή σου. Η γυμναστική πώς μπήκε στη ζωή μου. Έκανα από μικρή βόλεϊ, το ίδιο με σένα. Κάποια στιγμή σταμάτησα γιατί η θέση που έπαιζα δεν μου έκανε και τόσο πολύ. Ήθελα πάντα τριάρι. Δεν κάνω για τριάρι. Είμαι κοντή για τριάρι. Τριάρι είμαι κι εγώ. Ναι, είμαι ακόμη πιο κοντή. Και εγώ είμαι κοντή. Εντάξει, ζοριζόμουν. Ναι. Και δεν μ' αλλάζαν κιόλα. Φοβερό εκεί. Τέλος πάντων. Επειδή αγαπούσα πάρα πολύ τη θάλασσα, σαν ανοιχτή, ήθελα να κάνω καγιάκ. Οι γονείς δεν θέλανε γιατί κρύο και πού θα πηγαίνει το χειμώνα με στη θάλασσα και θα πνίγει. Γιατί τέλος πάντων τα κατάφερα. Έκανα πρωταθλητισμό σε αυτό. Ήθελα να ασχοληθώ με τη γυμναστική, γιατί η γυμναστική ήταν η ζωή μου. Έτσι επέλεξα να γίνω γυμνάστρια. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι τώρα το έχω ψηλομετανιώσει. Θα προτιμούσα να είχα γίνει γιατρός. Anyway, δεν πειράζει, έγινε. Η γυμναστική είναι κάθε μέρα στη ζωή μου, εννοείται. Δεν το παίρνω πίσω, δεν το έχω μετανιώσει τόσο πολύ που να λέω πω Παναγιά μου, αλλά θα μπορούσε να είναι χόμπι και όχι δουλειά. Έχω επιλαγή, γιατί συνήθως αυτό που λένε είναι ότι το μετάνιωσα θα έπρεπε να είχα γίνει δασκάλα ή δάσκαλος που έχουν και τις διακοπές και αυτά. Γιατρός είναι η πρώτη φορά που το ακούω, να ξέρεις. Θα σου πω γιατί. Πρώτα ήμουν πολύ καλή μαθητρία. Θα μπορούσα να έχω περάσει. Φαντάζομαι θα μπορούσα. Και δεύτερον, λόγω του ότι έχω άπλετη ψυχραιμία και αγαπώ και πάρα πολύ τον κόσμο, τους ανθρώπους, νομίζω ότι τελικά θα μου τέριαζε. Κάνεις τώρα κάποιο είδος γυμναστικής? Προσωπικά ή σε κόσμο? Και σε κόσμο. Σε κόσμο αυτή την περίοδο δεν κάνω, γιατί σου είπα ότι έχω επιλέξει να είμαι λίγο πιο chill, το έχω αφήσει λίγο πίσω αυτό. Είμαι σε φάση που ζωγραφίζω και ονειροπόλω. Προσωπικά κάνω γυμναστική, εννοείται. Πηγαίνω 3 φορές την εβδομάδα γυμναστήριο, αν και δεν είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσει πιο πολύ η γυμναστική στη φύση, όμως για ενδυνάμωση και για διάφορους τραυματισμούς που υπάρχουν πρέπει να πάω. Και συγχρόνως έχω αρχίσει και κάνω εδώ και περίπου 6 μήνες άκρο γιόγκα, η οποία τη λατρεύω. Νομίζω ήταν κάτι που θα πρέπει να έχω κάνει χρόνια πριν. Πολύ ενθουσιασμένη. Προσπαθώ να τα καταφέρω. Καλά τα πάω. Θέλω καλύτερα. Αυτά. Αν έπρεπε να επιλέξεις ένα είδος γυμναστικής και να πεις αυτό είναι το αγαπημένο μου, ποιο θα διάλεγες? Στην παρούσα φάση σίγουρα θα έλεγα ακρογιόγκα. Γιατί είναι άμεσα συνδεδεμένο και με τη φύση, με την ηρεμία. Είμαι και σε φάση ζεν, οπότε είναι και μια φάση που μου ταιριάζει αυτό που κάνω. Παλιότερα, λόγω μικρότερης ηλικίας και περισσότερης ενέργειας, θα σου έλεγα θα στίβω, ας πούμε. Μ' αρέσει πάρα πολύ το στίβο, μου αρέσει πάρα πολύ να τρέχω. Στην φάση που βρίσκομαι, νομίζω ακρογιόγκα είμαι τέλεια. Θέλω να μας πεις και για τον κόσμο που μας βλέπει κιόλας, γιατί είναι μια ερώτηση που θέλει ο κόσμος να απαντηθεί και σε γυμνάστρια. Ποιο πρόγραμμα γυμναστικής έχει τα πιο γρήγορα και τα καλύτερα αποτελέσματα στο σώμα μας? Γενικά το πρώτο που λέω πάντα, γιατί αυτό το ρωτάνε και στο δρόμο που περπατάς, πώς θα δυνατήσω, πώς θα μέχρι το καλοκαίρι να γίνω αυτό που πρέπει να γίνω. Πρέπει πάντα να παίρνουμε ως παράγοντα το σώμα μας, τι είναι, πώς είναι, τους τραυματισμούς, τα παθολογικά, αν έχουμε κάνει γυμναστική, αν δεν έχουμε κάνει, σε τι επίπεδο είμαστε.
παίζουν όλα σημαντικό ρόλο. Σίγουρα ένα συνδυασμό πραγμάτων γυμναστικών. Όπως είναι το αερόβιο, λάστιχα βάρη πάντα στη φύση, γιατί η φύση βοηθάει στο να ξεφεύγει και ο εγκέφαλος. Σίγουρα βοηθάει πολύ. Αλλά δεν φτάνει μόνο η γυμναστική, θέλει και διατροφή. Και η διατροφή δεν φτάνει, θέλει και ψυχολογία καλή. Θέλει συνδυασμό τριών πραγμάτων για να φτάσει στο τέλειο αποτέλεσμα, νομίζω. Νομίζω ότι μου έδωσες και εσύ την τέλεια πάσα να πάμε σε ένα πολύ γρήγορο break και να επιστρέψουμε με διατροφή και να μιλήσουμε για διατροφή. Okay. Και είμαστε ξανά κοντά σας, εδώ πέρα με τη γνωστή σε όλους Ειρήνη Κολυδά. Ειρήνη μου, όπως είπαμε πριν το break, θα μιλήσουμε για διατροφή σε αυτή την ενότητα. Θα ήθελα να μου πεις τι ρόλο παίζει η διατροφή στην αποδοτικότητά μας. Α, νόμιζα θα με ρωτήσεις ποια είναι η δική μου διατροφή. Θα σε ρωτήσω και αυτό. Αυτή την ερώτηση θέλω να την περάσεις. Εντάξει, θα την περάσεις. Ξανακάνω την ερώτηση γιατί την ξέχασα. Θεά, η αγαπημένη μου. Τι ρόλο παίζει η διατροφή στην αποδοτικότητά μας, παραλίγο να την ξεχάσω κι εγώ, να ξέρεις. Παίζει πάρα πολύ σημαντικό, αυτό είναι δεδομένο. Δεν θέλω να το παίξω για τροφολόγος γιατί δεν είμαι, αλλά είναι πάρα πολύ βασικό να παίρνουμε τις σωστές αναλογίες υδατάνθρακα, πρωτεΐνης και όλα τα υπόλοιπα που χρειάζεται ο οργανισμός. Και πιστεύω πάρα πολύ έντονα ότι η έλλειψη αυτών δημιουργεί και θέματα. Νομίζω ότι το βλέπουμε και εμείς πάνω μας όταν υπάρχει περίοδο που δεν τρώμε καθόλου υδατάνθρακα ή θέλουμε να στεγνώσουμε, εγώ δεν το κάνω. Υπάρχουν θέματα. Οπότε για μένα γενικά πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία και στη διατροφή και στη γυμναστική. Δεν μπορώ καθόλου στους ανθρώπους οι οποίοι υπερβάλλουν στη διατροφή, διότι όταν το κάνουν μετά τα αποτελέσματα εν καιρό εξαφανίζονται γιατί τους πιάνει τώρα τρώμε που δεν κάνουμε διατροφή και ξαναπαχαίνουν. Όπως επίσης και με τη γυμναστική. Θεωρώ ότι πρέπει να έχει ένα μέτρο, πρέπει να γίνεται σε συγκεκριμένες ώρες και χρόνους και μετά να έχεις μια άλλη ζωή. Ποια τροφή δεν λείπει ποτέ από το δικό σου διατροφικό πλάνο? Τις βάζω δύσκολα. Λοιπόν, δεν είναι καλά αυτά που θα πω τώρα, αλλά θέλω να μην ακολουθήσετε το δικό μου παράδειγμα. Τρέφομαι με υδατάνθρακα και ζάχαρη. Ναι. Έχω κάνει άπειρες μην αγχώνεσαι. Έχω κάνει άπειρες προσπάθειες να το φτιάξω και να γίνει κάτι άλλο από αυτό, όμως ο οργανισμός μου αντιδρά. Οπότε συνεχίζω και κάνω το ίδιο. Δεν τρώω και κρέας, είμαι vegan, οπότε και αυτό δεν βοηθάει σε σχέση με την πρωτεΐνη. Τρώω όσπρια και λαχανικά, το οποίο με φουσκώνω, οπότε καταλήγω να τρώω υδατάνθρακα. Αυτά. Και εγώ τα ίδια κάνω, μην ταράζεσαι, μη σου πω ότι κάνω και χειρότερα. Ναι. Λοιπόν, αν έπρεπε να ξεχωρίσεις ένα διατροφικό tip, το οποίο αγαπάς, όχι να ακολουθείς απαραίτητα, αλλά το οποίο το αγαπάς και θα ήθελες έτσι να το μοιραστείς με τον κόσμο, ποιο θα ήταν αυτό? Είναι ένα που το ακολουθώ κιόλας και θεωρώ ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να τρώμε μικρά και συχνά γεύματα για να κρατάμε το μεταβολισμό μας ενεργό και να μπορούμε να καίμε. Λοιπόν, έχεις κορμάρα. Δεν γίνεται να μην το πούμε αυτό. Σε ευχαριστώ πολύ. Ατασταλίες κάνεις γενικά πέραν από την υδατάνθρακα και, από τον υδατάνθρακα και τη ζάχαρη? Είμαι μόνιμα σε μια ατασταλία. Κάθε μέρα ξυπνάω το πρωί και λέω σήμερα δεν θα φας ένα πακέτο μπισκότα. Θα κρατηθείς και δεν προσπαθείς να μην φας καθόλου. Νομίζω το λιγότερο που μπορώ να κάνω μες στη μέρα μου σε σχέση με τα γλυκά και τις ατασταλίες είναι το να φάω τα 2/3 αυτών που έχω πει στον εαυτό μου ότι πρέπει να κόψω. Ποια είναι η αγαπημένη σου ατασταλία? Εν τω μεταξύ, είσαι σαν εμένα. Χαίρομαι πάρα πολύ, βρήκα τον άνθρωπό μου. Εμείς οι δύο θα κάναμε πολύ κακή διατροφή παρέα, να το ξέρεις. Πολύ λιχούδο, πολύ ασταμάτητη και πολύ όλα αυτά. Δεν σημαίνει ότι δεν προσπαθώ και δεν ξέρω ποιο είναι το σωστό. Αυτό έχει είναι άλλο πράγμα. Δικιά μου. Ποια είναι πιο. Ξέρω. Η αγαπημένη σου, ναι. Νομίζω. Τα τουλουμπάκια. Τα τουλουμπάκια. Νομίζω τουλουμπάκια είμαι. Τώρα έχω πάρα πολύ καιρό να φάω τουλουμπάκια. Ναι, γιατί έχει σπορ. Μου ξύπνησες έτσι. Ναι. Το θέλω τουλουμπάκι. Τώρα. Ναι, παρακαλώ ένα τουλουμπάκι, φέρετε μου. Ένα κουτί εννοείς. Ναι. Λοιπόν, πόσες ώρες προπονείς μέσα στην εβδομάδα? Αυτή τη στιγμή κάνω σίγουρα 15 ώρες προπόνηση. Γιατί να καίμε τα τουλουμπάκια. Όχι για να καίμε τα τουλουμπάκια, τα τουλουμπάκια δεν ξέρω πού πάνε. Πάντως δεν είχα ποτέ αυτό, με ευνοεί πάρα πολύ και γι' αυτό ίσως είμαι και έτσι, γιατί ποτέ δεν είχα πρόβλημα κανένα. Mm-hmm. Και το λίπος είναι μηδαμινό και γενικά οι καύσεις μου είναι πάρα πολύ μεγάλες. Κάνω γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η ακρογιόγκα, οπότε κάνω από 4 ώρες τη φορά που συναντιέμαι με τον δάσκαλο και του γυμναστηρίου που πρέπει να γίνει για λόγους ενδυνάμωσης κτλ.
Μας είπες προηγουμένως, στην προηγούμενη ενότητα, όταν ξεκινήσαμε, ότι σ' αρέσει να γυμνάζεσαι έξω και σ' αρέσει να γυμνάζεσαι στη φύση. Ποιο είναι το αγαπημένο σου μέρος να γυμνάζεσαι? Νομίζω ότι γενικά προσαρμόζομαι προς τα μέρη που γυμνάζομαι και γύμναζα και κόσμο. Εξαρτάται από πού μένανε και τα λοιπά. Λόγω του ότι είμαστε νότια και έχουμε κοντά και θάλασσα, μου αρέσει να πηγαίνω στο Καβούρι, μάλλον στη Βουλιαγμένη, στο βουνό, στη Φασκομιλιά από πάνω, που βλέπεις και τη λίμνη και τη θάλασσα και συγχρόνως υπάρχει και η φύση τριγύρω σου. Το είπε η Θεάρα, είναι ηχθής, αγαπάει τη θάλασσα και πηγαίνει στη θάλασσα. Λοιπόν, Ειρήνη μου, τέλεια, θα πάμε σε ένα ακόμα πολύ γρήγορο break και θα επιστρέψουμε για να σε γνωρίσουμε καλύτερα, να μάθουμε μάλλον και άλλα πράγματα για σένα. Και είμαστε ξανά κοντά σας, εδώ πέρα με την Ειρήνη Κολυδά. Ειρήνη μου, τη γνωστή σε όλους, γιατί δεν το είπες τώρα. Τη γνωστή σε όλους, γιατί την έχετε δει, κυρίως στο Survivor 1, αλλά και στη Φάρμα. Αυτό που να το πω πας. Και αυτό. Ναι, ναι. Ειρήνη μου, μου είπες ότι επιλέγεις τώρα ποια προγράμματα γυμναστικής θα κάνεις, με τον κόσμο εννοώ, εάν θα κάνεις. Γενικά, και στο παρελθόν, γιατί κάποιος να επιλέξει την Ειρήνη Κολυδά σαν personal trainer? Νομίζω ότι το βασικό μου και η διαφορά, που δεν μπορεί, ας πούμε ότι δεν είναι διαφορά, το βασικό της δικής μου εκγύμνασης με τον κόσμο είναι ότι επειδή είμαι πάρα πολύ, έχω πάρα πολύ ενέργεια μέσα μου και πάρα πολύ θετική σκέψη και επειδή είπα και πριν ότι αγαπάω τον κόσμο, νομίζω αυτό το εκλαμβάναν και κάνανε, γινόμασταν μια οικογένεια και κάνανε γυμναστική με πάρα πολύ χαρά και ευχαρίστηση γιατί θα με βλέπανε. Οπότε συνδυασμός της ψυχολογίας και του σώματος ήταν η τέλεια συνταγή. Και νομίζω ότι και πιο πολύ εγώ γι' αυτό έκανα γυμναστική, γιατί τους έβλεπα χαρούμενους και άλλαζε το κορμί τους και η ψυχή τους, οπότε έπαιρνα κι εγώ την χαρά τη δική τους και έφευγα ικανοποιημένη. Και εγώ θα χαιρόμουν να σε βλέπω αν είχα τέτοια γυμνάστρια. Θα έλεγα αυτό είναι το κίνητρό μου, τέτοιο σώμα θέλω να κάνω. Θα επιστρέψω όμως στο Survivor. Ναι, μιλάω εγώ, μιλάω. Okay. Θα επιστρέψω στο Survivor του 2017 που πήρες μέρος. Πήγες πάρα πολύ καλά. Θέλω να πεις πώς αποφάσισες να συμμετέχεις στο συγκεκριμένο reality. Λοιπόν, ήμουνα στο σπίτι μου, είχε έρθει και ο μπαμπάς του μικρού μου και παίζαμε και έπαιξε ένα τρέιλερ και μάλιστα μετέπειτα έμαθα ότι ήταν και το τελευταίο τρέιλερ που είχε παίξει και μου λέει ο Κώστας, ο μπαμπάς, εκεί έπρεπε να πας, αν δεν πας εσύ ποιος θα πάει. Και τώρα θα δηλώσω συμμετοχή. Μου λέει δήλωσε. Και εκείνη τη στιγμή δήλωσα τελείως χωρίς να το σκεφτώ και χωρίς να έχω κάτι άλλο στο μυαλό μου, δήλωσα και η αλήθεια είναι ότι με πήραν πολύ άμεσα τηλέφωνο και ξεκίνησε η διαδικασία και η σκέψη ότι ναι, θα πάω στο Survivor. Στο All Star θα πήγαινες? Όχι κατηγορηματικά. Όχι, δεν θα πήγαινα. Ούτε εγώ. Όχι, δεν θα πήγαινα. Ο βασικός λόγος, ο κυριότερος λόγος είναι εκτός τα του παιδιού που εννοείται αυτό το πράγμα, ότι δεν θα ήθελα να το ξανακάνω, το κάναμε δύο φορές, δεν θα γίνεται συνέχεια αυτό το πράγμα, είναι ότι δεν είναι τόσο αυθεντικό όσο ήταν αυτό που εγώ έζησα, ως και καθόλου θα έλεγα. Εγώ πιστεύω ότι είναι λίγο παραπάνω, ας μην γίνω και πολύ σκληρή, στημένη φάση, δεν ξέρω τι να πω, πώς να το πω. Πάντως δεν είναι αυτό που εγώ, δεν είναι αυτό που εγώ γνώρισα και αυτό που έζησα εγώ. Εγώ πήγα στο συγκεκριμένο παιχνίδι για να βιώσω τις συνθήκες του παιχνιδιού και όχι για το έπαθλο και για τα χρήματα. Όχι ότι θα με χάλαγε το έπαθλο, εννοείται. Τώρα, επειδή θα ήταν ξεκάθαρα για τα χρήματα, δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος, δεν θα το έκανα. Και είδαμε και ότι όσοι μπήκανε, που βγήκανε με ένα καλό όνομα, κάπως το όνομά τους έχει χαλάσει, κάπως έχουν επηρεαστεί, κάπως όντως είναι όλο αυτό στημένο και έχει αυτή την κακή επιρροή που έχει πάνω στα άτομα που έχουν μπει. Και νομίζω ότι συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Υπάρχουν δύο δρόμοι, ή αυτός που εμείς λέμε και λες όχι κατηγορηματικά, ή το βλέπεις καθαρά επαγγελματικά και λες δεν με νοιάζει τι θα βγει παρά έξω για μένα. Εγώ αυτός που είμαι, θα πάρω αυτά τα χρήματα, θα χαιρετήσω και όλα καλά. Είναι αναλόγως τι έχεις στη ζωή σου σαν παράγοντα και ποιες είναι τα ιδεολογικά σου κτλ. Καλά, εξαρτάται, ναι, τι χαρακτήρα είσαι και τι αρχές έχεις κιόλας. Είναι βασικό αυτό. Τέλεια. Και μετά ήρθε και η Φάρμα. Μετά ήρθε και η Φάρμα. Η Φάρμα ήρθε σε μια περίοδο που ήμασταν σε καραντίνα, όπου οι δουλειές ήταν πάρα πολύ λίγες. Τα μαθήματα ήταν πολύ περιορισμένα, γιατί δεν μας αφήνανε να κάνουμε μαθήματα. Τότε έκανα ακόμα γυμναστική σε κόσμο. Και με πήρε ο Θεός τηλέφωνο και μου λέει: Ειρήνη, θέλεις? Ήταν και τα χρήματα πάρα πολύ καλά. Χωρίς διαπραγμάτευση, πάρα πολύ καλά ήδη. Και είπα κατευθείαν ναι. Εκ των υστέρων,
το αποτέλεσμα της δικής μου απόδοσης εκεί μέσα δεν είμαι ευχαριστημένη, διότι δόθηκα πάρα πολύ στη φύση και σε όλη τη τέτοια. Ξέχασα ότι υπάρχει κάμερα και ότι αυτό, υπάρχει κόσμος που σε βλέπει. Mm. Και νομίζω ότι σε αυτό το reality παιχνίδι, δεν ξέρω πώς να το πω, βγήκα μια άλλη Ειρήνη. Ένα λίγο άλλο πλάσμα, το οποίο εγώ δεν είμαι. Έχω έτσι μια ενέργεια, έχω χαρά, μιλάω στον κόσμο, κάνω πράγματα. Εκεί ήμουν λίγο σαν να με έχουν ψεκάσει και να πηγαίνω, έρχομαι απλά. Έτσι το είδα μετά όσο είδα. Γενικά το κάνουν αυτό τα reality. Σε βάζουν μέσα στο vibe που έχει το κάθε reality και σε απορροφάει. Οπότε εγώ το καταλαβαίνω. Αλλά εντάξει, όλοι ξέραμε και την Ειρήνη από το Survivor. Τώρα δεν το καταλαβαίνω, γιατί έχω γνώση. Είχα γνώση αυτού. Ήξερα τι είναι, ήξερα ότι υπάρχουν κάμερες, ήξερα ότι υπάρχει κόσμος που με βλέπει. Είδα το παιδί μου είπε μετά, μαμά σε είδα να χαμογελάς μόνο μία φορά όταν ήρθε το γαλακτομπούρεκο. Δηλαδή, δεν γίνεται αυτό. Είμαι μόνο με χαμογελαστή. Δεν γίνεται. Εντάξει, έγινε. Εντάξει, πάντως το γαλακτομπούρεκο η αλήθεια είναι ότι όλους μας κάνει να χαμογελάμε. Ειδικά εκεί που είχαμε να φάμε ζάχαρη. Θεός ο μικρός. Γενικά, σε έχουμε δει και σε άλλες όμως εκπομπές. Έχουμε δει να έχεις τη δική σου εκπομπή, να κάνεις τηλεόραση. Τώρα θα έκανες κάτι? Η αλήθεια είναι ότι θα έκανα. Μ' αρέσει, μου έχει λείψει. Τώρα που είμαι εδώ, το χαίρομαι πάρα πολύ. Μου έχει λείψει πάρα πολύ, γιατί για κάποιο λόγο όταν είμαι στο φακό γίνομαι καλύτερη, γίνομαι πιο καλύτερη, mm-hmm. Πιο, γενικά. Μου έχει λείψει, θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω, αλλά θα ήθελα κάτι που να μου ταιριάζει, δεν θα ήθελα να κάνω κάτι το οποίο θα με πιέζει και δεν θα είμαι εγώ. Αυτό θα ήθελα να σε ρωτήσω, τι θα έκανες? Δεν ξέρω, θα έκανα σίγουρα με πάρα πολύ χαρά μία εκπομπή τύπου ταξιδιωτική, κάπως διαφορετική, κάτι που θα έχει σχέση με παιδάκια που τα αγαπάω πάρα πολύ, κάτι που θα έχει σχέση με τις γυναίκες που τις λατρεύω. Τέτοια πράγματα θα έκανα. Δεν θα καθόμουν σε πάνελ σίγουρα με τίποτα, θα ήταν κάτι πολύ άκομψο και άχαρο για μένα. Θα έκανα για γυμναστική εννοείται, για διατροφή, για όλα αυτά. Όλα αυτά θα τα έκανα σίγουρα. Αλλά θα ήθελα και πάρα πολύ, ίσως πιο πολύ, να κάνω ραδιόφωνο. Μ' αρέσει πιο πολύ, το αγαπώ. Όποιος με ακούει, ακούστε με. Θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω ραδιόφωνο ξανά. Έχω κάνει 2 φορές. Το βρίσκω πιο άμεσο, πιο έξυπνο, πιο χαλαρό, πιο. Με ιντρικάρει πιο πολύ από τη τηλεόραση. Γιατί στη τηλεόραση έχεις να δώσεις και μια παρουσία. Στο ραδιόφωνο έχεις να δώσεις μόνο τη φωνή σου και το μυαλό σου. Οπότε είναι κάτι που δεν ξέρω, έτσι από μικρή το θαυμάζω πάρα πολύ. Τέλεια. Και επειδή φαντάζομαι ακούς μουσική για να σου αρέσει και τόσο πολύ το ραδιόφωνο, θα πάμε να ακούσουμε Νίκο Οικονομόπουλο και Βάλ το τέρμα και θα επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε. Και είμαστε ξανά κοντά σας εδώ πέρα με τη γνωστή σε όλους. Είναι η Νίκο Λιδάφου, το θέλει, θα το πω. Ειρήνη μου, ασχόλησε και με τα social media. Ναι, πάρα πολύ. Το ξέρω. Και εκτός από μένα έχω και εταιρεία που διαχειρίζω μελανών. Αυτό δεν το έχεις, το έχω πει. Αυτό δεν το ξέρω. Πες μας λίγο γι' αυτό. Ναι, έχω εταιρεία και αυτό που σου λέγα ότι δεν θέλω τα 8 ώρα, το λέγαμε λίγο στο διάλειμμα, ότι δεν μπορώ τα 8 ώρα κτλ. Είναι μία από τις δουλειές που κάνω, γιατί κάνω πολλά, που μπορώ να μην έχω 8 ώρες σε γραφείο. Έχω μια εταιρεία διαχείρισης social media. Έχω αρκετές εταιρείες. Έχω τελειώσει και γραφίστρια εκτός από γυμνάστρια, οπότε με βοήθησε πάρα πολύ αυτό. Έχω κάνει και κάποια σεμινάρια σχετικά και είμαι OK. Μ' αρέσει. Θα επανέλθω μετά το τέλος της εκπομπής. Θα σε ρωτήσω λίγο γι' αυτό, μήπως με αναλάβεις. Εσένα, μωρέ. Γιατί όχι. Θέλω να μου πεις στα social media ποιο είναι το καλύτερο και το χειρότερο μήνυμα που έχεις λάβει. Καλά, τα χειρότερα είναι σίγουρα πονηρά. Ναι. Τα οποία είναι τραγικά, όχι, ψέματα. Τα οποία το είναι παίρνω πολλά. Πίσω. Το παίρνω πίσω αυτό με τα πονηρά. Τα χειρότερα μηνύματα που έχω λάβει είναι από γυναίκες, οι οποίες εκφράζουν μια έτσι πικροχολίαση και ζήλια, να πω, δεν ξέρω τι να πω. Και μου κάνει, με ενοχλεί πάρα πολύ, γιατί δεν μπορώ να διανοηθώ ότι μια γυναίκα σε μια άλλη γυναίκα μπορεί να έχει έτσι τέτοια κακία και τέτοιο μίσο, τέτοια ζήλια. Θα το πω εγώ. Ναι. Επειδή δεν το έχω καθόλου, με σοκάρει όταν το βλέπω. Γιατί αγαπάω, σου είπα, τους ανθρώπους και μου κάνει πάρα πολύ περίεργο. Τα πονηρά θεωρώ ότι είναι κάτι φυσιολογικό και το παίρνω πολύ πιο χαλαρά από όταν βλέπω γυναικεία μηνύματα που κράζουν. Εγώ με τα πονηρά γελάω. Πλέον βέβαια το ξέρω ότι δεν πρέπει. Έχω φτάσει σε κακά μηνύματα να απαντάω κιόλας. Ναι, έχει τύχει. Γιατί μου τη δίνει, δεν μπορώ. Σε πικρόχολα μηνύματα έχει τύχει και εγώ να απαντάω και εντάξει, λέω, όχι άλλο, δεν μπορώ, θα μιλήσω. Και καλά κάνεις. Ναι, το καλύτερο μήνυμα που έχεις λάβει? Το καλύτερο μήνυμα που έχω λάβει, τώρα δεν θυμάμαι και κάτι συγκεκριμένο, αλλά γενικότερα αυτό που μου μένει και αυτό που με χαροποιεί είναι ότι βγάζουν έξω
τα καλά μηνύματα, την εξωτερική εμφάνιση που πάει και έρχεται και κρατάνε τις, του χαρακτήρα που για μένα είναι ό,τι πιο σημαντικό. Ποιο είναι το μότο σου? Το μότο μου. Έχεις μότο? Ναι, εννοείται πως έχω και το κάθε μέρα να ξυπνάμε και να λέμε ότι είμαστε ευτυχισμένοι, χαρούμενοι και τυχεροί, γιατί η ζωή είναι μικρή, η ζωή είναι λίγη και πρέπει να την χαιρόμαστε. Αυτό είναι το μότο μου. Μ' αρέσει αυτό το μότο. Θα το κάνω και δικό μου μότο. Ναι, θα το κάνεις. Πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου σε 10 χρόνια? Πώς θα ήθελα τον εαυτό μου σε 10 χρόνια? Σε 10 χρόνια είναι δύο τα οι δρόμοι που βλέπω. Ο ένας δρόμος είναι να έχω γίνει αρχηγός σε κάποιο τουριστικό γραφείο και να πηγαίνω ταξίδια και να δείχνω τοπία και μέρη στον κόσμο. Με έχει στείλει εντωμεταξύ, μου έχει πει γιατρός, τουριστικά γραφεία, γραφείο social media, δηλαδή εντάξει, πώς θα αντέξω. Βάσει δεδομένο. Σίγουρα είναι λίγο αχταρμάς, αλλά αυτό, σε αυτό οφείλεται το γεγονός ότι είμαι ελεύθερο πνεύμα, δεν μπορώ να κάνω ένα συγκεκριμένο. Είσαι και πολύ δραστήρια. Ναι, ναι. Και δραστηρία, είναι και ελεύθερο πνεύμα. Δεν μπορώ να κάνω ένα πράγμα μόνο. Θέλω να κάνω πολλά και να τα χαίρομαι όλα. Γιατί βαριέμαι. Λοιπόν, ή αυτό θα είμαι με ένα τέτοιο και θα λέω ακολουθήστε εμένα σε τοπία και τέτοια. Ή θα είμαι σε ένα βουνό, γιατί βουνό θέλω, δεν θέλω θάλασσα πια. Θα έχω κάνει ένα ξύλινο σπιτάκι, θα έχω σκυλάκια, ζωάκια. Παιδάκια δεν θα έχω γιατί θα έχει μεγαλώσει το παιδί μου. Και θα ζω τη ζωή μου ανέμελα και χαλαρά όπως μόνο έτσι τη φαντάζομαι. Και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν μπορώ να το κρύψω. Μου αρέσει πάρα πολύ. Μαζί σου. Μήπως να τα κάνω κι εγώ άχταρμα. Τώρα μου βάζει εδώ η Ειρήνη. Ειρήνη μου, θα πάμε να παίξουμε ένα παιχνίδι. Αμέ. Συμπλήρωσε τη φράση. Yes. Θα ξεκινάω εγώ και θα συνεχίσεις εσύ. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν αντέχω. Δεν αντέχω τους μίζερους ανθρώπους. Σωστή. Δεν αντέχω. Το πιο αστείο περιστατικό που μου έχει συμβεί σε gym session είναι... Μου έχει σκιστεί το κολάν και δεν το έχω καταλάβει. Απίστευτο. Και έκανα και άρση τα λάτρια. Γελάστε, λέγε. Μπορείτε να γελάστε. Κοίτα, να σου πω κάτι. Για εμάς είναι αστείο, για τους άλλους όμως θα τους άρεσε κιόλας. Ορφέα, θα ήθελες να είσαι εκεί, ε. Σε βλέπω. Λοιπόν, αγαπημένη μου ατάκα. Η ζωή είναι ωραία. Σωστή. Αν ήμουν αόρατη για μία μέρα, θα... Θα ταξίδευα. Θα ταξίδευε. Αόρατη. Αόρατη. Γιατί? Θέλω να ταξιδεύω γενικά. Και αόρατη και ορατή. Θα ταξίδευα. Τέλειο. Λοιπόν, η μεγαλύτερη τρέλα που έχω κάνει είναι... Η μεγαλύτερη τρέλα που έχω κάνει είναι να πάω στην Κίνα με 60 ευρώ. Τέλειο. Φοβερό. Τέλειο. Πέρασα καταπληκτικά. Εντάξει, να σου πω. Είναι η Ειρήνη Κουλιδά, να ξέρεις αυτό. Η ερώτηση την οποία αν σε ρωτούσα δεν θα μου απαντούσες είναι... Αν είμαι ερωτευμένη. Είσαι! Και ρωτάω! Τέτοια είμαι. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη ερώτηση. Αν το όνομά σου υπήρχε στο παιχνίδι ταμπού, οι τρεις λέξεις που θα σε προσδιόριζαν είναι... Αισιοδοξία, χαρά και ανεμελιά. Και αν είναι ερωτευμένη. Αυτό είναι τέταρτο και δεν είναι λέξη. Τέλεια. Λοιπόν, σηκωνόμαστε. Αυτό ήτανε. Αυτό ήτανε. Παιδιά, αυτή ήταν η γνωστή σε όλους, Ειρήνη Κολυβά. Ειρήνη, μου ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ μαζί μας. Φιλιόμαστε, αγκαλιαζόμαστε εδώ πέρα. Αυτή είναι η θετική ενέργεια, αυτό είναι το Mad TV. Ειρήνη Κολυβά, λοιπόν, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε, πολλά φιλιά!